είναι στόχο την άμβληση του σοβαρού προβλήματος σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή των Ιωαννίνων, η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών που συστάθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας της αναμόρφωσης του νόμου 4039 του 2012 που προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κατέληξε σε ένα κείμενο προτάσεων με 15 σημεία που αφορούν τα πιο σημαντικά ζητήματα γύρω από το θέμα της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Η σημαντικότερη πρόταση της Επιτροπής αφορά στη δημιουργία περιφραγμένης περιοχής τουλάχιστον 15 στρεμάτων, όπου θα είναι χωρισμένοι σε τρία κομμάτια και θα παραμένουν εκεί χωριστά τα αρσενικά θηλυκά κουτάβια και δεν θα γίνονται επανεντάξεις από εκεί παρά μόνο υιοθεσίες. Η εγκατάσταση δε θα γίνει σε περιοχή ιδιοκτησίας του Δήμου με κρατική χρηματοδότηση, ειδικά για τους μικρούς Δήμους. Αναφέρεται σε μια πρόταση παλαιότερη του κυρίου Μπαρτζόκα, η οποία λέει ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη περιφραγμένη περιοχή, χωρισμένη στα τρία μέρη και να υπάρχουν αρσενικά θηλυκά και κουτάβια. Εκεί θα τρέφονται, εκεί θα υπάρχουν σπιτάκια τα οποία θα μπορούν τα ζώα να προστατεύονται από τη βροχή και το κρύο και από εκεί τα ζώα δεν θα επανεντάσσονται γιατί όπως σας είπα είναι ήδη κορεσμένο το περιβάλλον μας παρά μόνο θα υιοθετούνται σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να τα υιοθετήσουν. Βέβαια υπάρχουν και οι... ας πούμε μία πρόβλεψη στο πώς πρέπει να γίνει αυτό, μία προμελέτη ας πούμε. Εγώ με την Επιτροπή καταλήξαμε σε ένα χώρο 15 στρεμάτων, ο οποίος θα πρέπει να είναι χωρισμένος στα τρία. Μέσα εκεί θα υπάρχει ένα κτίριο το οποίο θα είναι 5 επί 15 για τον κάθε χώρο ξεχωριστά. Ίσως και δύο, αν βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπλοκές των ζώων εκεί. Αυτά όμως όλα, επειδή θα μαζευτεί ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ζώων, θα πρέπει να έχουμε και την κρατική χρηματοδότηση, τόσο για την κατασκευή του χώρου αυτού, όσο και για τη συντήρηση των ζώων, για τους εμβολιασμούς που καθημερινά πρέπει να γίνονται. Καθημερινά, χρονιαία πρέπει να γίνονται, αλλά και για την διατροφή του. Αναλυτικά σε αυτά τα σημεία αναφέρθηκε με δηλώσεις του ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννίνων Μπάμπης Μπρέχας. Πρώτη μας πρόταση προς τον αναπληρωτή υπουργό είναι ο έλεγχος των δυσποζόμενων ζώων, γιατί όπως όλοι ξέρετε η κύρια πηγή των αδέσποτων είναι τα δυσποζόμενα ζώα. Η υπουργική απόφαση προέβλεπε ότι το Υπουργείο θα δώσει τα σκάνερ αυτά στην ελληνική αστυνομία, όπως και στη τυροφυλακή, όπως και στη δημοτική αστυνομία. Δυστυχώς είναι κάτι όμως που δεν έκανε και θα έπρεπε ήδη να το έχει κάνει. Η επανένταξη των ζώων μέσα στους πενταμελούς επιτροπής. Πολύ συχνά βλέπουμε φιλόζωους οι οποίοι διαχειρίζονται ζώα από μόνοι τους, πηγαίνοντάς τα στυρώνουν ή κάνουν κάποιες άλλες κτηνιατρικές πράξεις. Τα ζώα αυτά όμως δεν μπορούν να επανεντάσσονται, όπως λέει ο νόμος, όπου να είναι. Πρέπει να επανεντάσσονται στις συγκεκριμένες περιοχές. Απαγορεύεται η επανένταξή τους σε σχολεία, απαγορεύεται η επανένταξή τους σε περιοχές όπως είναι σταθμοί που συχνάζει πάρα πολλοί κόσμος. Η εφαρμογή της σήμανσης, όπως προβλέπεται από τον νόμο, δυστυχώς όμως οι κτηνίατροι δεν δέχονται ζώα τα οποία δεν είναι τσιπαρισμένα. Θα πρέπει τα σκυλιά που οι κτηνίατροι δέχονται να έχουν ηλεκτρονικά σημανθεί ώστε να φαίνεται ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, πράγμα αποτρεπτικό στη συνέχεια για κάποιον να τα εγκαταλείψει. Χρηματοδότηση των Δήμων για δημιουργία καταφυγίων. Δεν είναι δυνατόν με τις 600.000 που αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει στους Δήμους, σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος, αντιλαμβάνεστε τι αντιστοιχεί στο δικό μας Δήμο, από τις 600.000 αυτές ευρώ, να δημιουργήσει καταφύγια. Σημειωτέων είναι ότι, για παράδειγμα, ο Δήμος Ζήτσας ή ο Δήμος Σουλίου έχει τεχνικό πρόγραμμα μόνο 300.000 ευρώ. Δυστυχώς, ταΐζονται αδέσποτα ζώα οπουδήποτε ο καθένας θέλει, με αποτέλεσμα εκεί να συγκεντρώνονται αγέλες εξαιτίας της τροφής, οι αγέλες αυτές να δημιουργούν τα καθημερινά προβλήματα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι δυστυχώς στο Πανεπιστήμιο υπάρχουν άτομα τα οποία ταΐζουν τα αδέσποτα μέσα στο εστιατόριο ή μέσα στη βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται τα ζώα εκεί. Η δικιά μας άποψη είναι ότι δεν πρέπει να ταΐζονται τα ζώα παντού, όπου ο καθένας θέλει, παρά μόνο σε περιοχές οι οποίες θα έχουν οριστεί από την Πενταμελή Επιτροπή, από ποινικοποίηση των ευθυνών του Δήμου. Δυστυχώς, για κάθε δάγκωμα, κάποιος ο οποίος είναι εντεταλμένος ή αντιδήμαρχος με το θέμα των διαχείρισης των αδέσποτων ζώων βρίσκεται υπόλογος προς τη δικαιοσύνη όταν συμβεί ένα δάγκωμα σε μια περιοχή, ας πούμε τώρα που μιλάμε εδώ πέρα, μπορεί να συμβεί ένα δάγκωμα στην Κατσικά ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος και να θεωρηθεί υπεύθυνος ο αρμόδιος δημοτικός σύμβουλος ή ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι λογικό. Πρέπει οπωσδήποτε να απεμπλακεί
η πρόσληψη των κτηνιάτρων από την γενικότερη πολιτική της πολιτείας, ώστε να μπορέσουμε να φτιάξουμε όλοι οι Δήμοι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σύνταξη μελέτης πυκνότητος. Καλούμαστε συνεχώς από την Πενταμελή Επιτροπή να κάνει επανεντάξεις κάποιων ζώων. Δυστυχώς οι πυκνότητες τις οποίες έχουμε στο Δήμο μας είναι πάρα πολύ μεγάλες και δεν μας επιτρέπουν εκ νέου επανεντάξεις ζώων. Άμεση χρήση, πρόβλεψη για τη χρήση του αναισθητικού όπλου. Πολλές φορές τα ζώα είναι τόσο άγρια και επιθετικά που δεν μπορεί το Συνεργείο Περισυλλογής να τα περισυλλέξει και δυστυχώς υπάρχει ένα κενό νόμου στο οποίο δεν μας λέει ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει το αναισθητικό όπλο προκειμένου να προβούμε σε μια περισυλλογή. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα ζώα που πάσχουν από λισμάνια. Κατά κοινή ομολογία των κτηνιάτων της πόλης μας, η λισμάνια είναι μια ασθένεια η οποία δεν θεραπεύεται. Ο σκύλος παραμένει φορέας με αποτέλεσμα μέσα στο κοινοκομείο. Αφενός μεν πρέπει να παραμείνει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να γίνει θεραπεία του, αυτή η υποτυπώδη θεραπεία που ο σκύλος όμως δυστυχώς παραμένει φορέας με κίνδυνο να κολλήσει και τα υπόλοιπα ζώα λισμανίαση και να επεκταθεί τραγικά το θέμα. Θα πρέπει να οριστεί το ανώτερο όριο παραμονής. Υπάρχει μία παράγραφος του νόμου που λέει ότι τα συνεργεία περισυλλογής πρέπει να είναι ειδικά, χωρίς όμως να ορίζει τι είναι ειδικός κάποιος, ποιος είναι ο ειδικός αυτός ο κάποιος. Τα ζώα που είναι επιθετικά. Δυστυχώς, όπως γνωρίζετε, έχουμε πάμπολα δαγκώματα στην πόλη μας. Τα δαγκώματα φτάνουν σχεδόν στα 100 τον κάθε χρόνο. Για αυτά τα ζώα, τα επιθετικά ζώα, υπάρχει η νομοθεσία η οποία λέει ότι όταν δεν μπορούν να επανενταχθούν, τα ζώα αυτά δυστυχώς ή θανατώνονται ή υιοθετούνται από τα φυλοζωικά σωματεία. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση Πενταμελούς Επιτροπής. Εμείς προτείνουμε να μην είναι η απόφαση Πενταμελούς Επιτροπής ομόφωνη, διότι τα φυλοζωικά σωματεία ποτέ δεν θα πούν για κάποιο ζώο και να ζητήσουν την ευθανασία τους, ή εάν δεν είναι δυνατόν αυτό, να πηγαίνει απευθείας στην Τριμελή Επιτροπή, η οποία Τριμελή Επιτροπή απαρτίζεται από τρεις κτηνιάτρους, οι οποίοι είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι και να αποφασίζουν αυτοί για την τύχη των ζώων. Τέλος, αναφορικά με τα όσα ακούγονται περί φορολόγησης των δεσποζόμενων ζώων, ο κ. Μπρέχας υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο κάθε άλλο παρά θα μπορούσε να βοηθήσει την όλη κατάσταση που είναι εκρηκτική όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά πανελλαδικά με τα αδέσποτα ζώα. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί θα είναι ένα επιπλέον κίνητρο για εγκαταλείψη ζώων. Πόσο μάλλον αυτή τη στιγμή που για 10 ευρώ κάποιος δεν πάει να τσιπάρει το σκύλι του, σκεφτείτε να βάλει ένα μεγάλο χρηματικό ας πούμε φόρο στο δεσποζόμενο ζώο, οι εγκαταλείψεις, όσο καταλαβαίνετε, θα αυξηθούν δραματικά. Τέλος, στο τελευταίο άρθρο, η άποψή μας είναι ότι το φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων δεν είναι οι πόλεις και τα χωριά. Είναι οι πόλεις και τα χωριά υπό την υποπτία του ιδιοκτήτη. Τα αδέσποτα όμως δεν μπορούν να ζουν εκεί ανεξέλεκτα για πάρα πολλούς λόγους, γιατί υπάρχει έβρεση αδυναμίας τροφής, έντονη κυκλοφορία αυτοκινήτων και προβλήματα, όπως γνωρίζετε, που χτυπιούνται ορισμένα σκυλιά από αυτοκίνητα, αλλά και εγκυμονή και κινδύνους για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. Αφού, όπως σας είπα και πριν, έχουμε πάνω από 100 δαγκώματα κάθε χρόνο στο Δήμο μας.